Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο Stay Down Reviews. Είμαι ο Stay Down και σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία Dragon Ball Super Broly. Σε σκηνοθεσία Τατσούγια Ναγκαμίνε, σενάριο Ακίρα Τοριγιάμα και φυσικά θα ήταν αμαρτία να μην αναφέρω πως αυτή η ταινία φέρνει και έναν καινούριο σχεδιαστή χαρακτήρων, επιλεγμένο μάλιστα από τον ίδιο Τοριγιάμα, τον Αοχίρο Σιντάνι. Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα. Μετά από αμέτρητα διαφημιστικά, 5 τρέιλερ και πάρα πολλές αφίσες, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτή την πολύ αναμενόμενη ταινία. Νιώθω περίεργα, διότι η ταινία ανακοινώθηκε ακριβώς έναν χρόνο πριν και όλο αυτό το hype και την αγωνία που έζησα δεν θα την ξεχάσω ποτέ και νομίζω πως η ίδια ταινία δεν με έκανε να το μετανιώσω που έζησα έτσι. Φυσικά θα είναι ένα non-spoiler review, οπότε μπορείτε όλοι να απολαύσετε το βίντεο χωρίς να αγχώνεστε αν θα φάτε spoiler. Χωρίς να χρονοτριβούμε άλλο, πάμε στην ταινία. Αυτή είναι η ιστορία του καινούργιου Σάγιαν. Όλα στη γη γυρνούν ήρεμα μετά το τουρνουά της δύναμης. Καταλαβαίνοντας ο Γκόκου πως υπάρχουν και άλλα σύμπαντα με απίστευτους πολεμιστές εκεί έξω, προπονείται σκληρά για να γίνει πιο δυνατός. Αλλά μία μέρα, ο Γκόκου και ο Βεγίτα συναντάνε έναν Σάγιαν που ονομάζεται Μπρόλι, τον οποίο δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Η φυλή των Σάγιαν θα έπρεπε να έχει εξαφανιστεί με την καταστροφή του πλανήτη Βεγίτα. Πώς τότε υπάρχει ένας εδώ στη γη? Αυτή η αναμέτρηση μεταξύ των τριών Σάγιαν που έχουν ακολουθήσει τρεις διαφορετικές μοίρες μετατρέπεται σε μια απίστευτη μάχη, με ακόμα και τον Φρίζα, ο οποίος αναστήθηκε, να μπλέκεται στη μέση. Αυτή τη φορά η Toy Animation μας φέρνει μια πανέμορφη ταινία στη μεγάλη οθόνη που μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό και ένα απλό αλλά καλογραμμένο σενάριο από τον Akira Toriyama, με τον Goku και τον Vegeta για άλλη μια φορά να μάχονται με έναν απίστευτα δυνατό αντίπαλο. Το πρώτο πράγμα που παρατηρείς σε αυτή την ταινία είναι ότι οι μάχες και το animation που δείχνει σε κάνουν να καταλάβεις πόσο άλλαξε η σειρά. Μετά από μια εφιαλτική σειρά για την παραγωγή, το Dragon Ball Super, νιώθεις πως δικαιωθήκαμε και εμείς με τέτοιες απίστευτες μάχες και πόσο όμορφη είναι η ταινία, αλλά δικαιώθηκε και η ίδια η παραγωγή, εφόσον επιτέλους έδωσε στον κόσμο κάτι που θα ξεχάσει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά, ο στόχος τους δεν ήταν να μας δώσουν μόνο μια πανέμορφη ταινία, που το κατάφεραν, αλλά ακόμα κατάφεραν να μας δώσουν και καλογραμμένους χαρακτήρες. Ακόμα και οι καινούργιοι στρατιώτες του Φρίζα που ήρθαν στη σειρά, με άφησαν χαρούμενο και έκπληκτο. Μετά από την απογοήτευση που είχα για τους καινούργιους χαρακτήρες του Τριγιάμα στην αναγέννηση του F, νόμιζα πως αυτή εδώ θα είναι το ίδιο. Όμως βγήκα λάθος. Δεν αποδέχτηκαν ούτε βλάκες, αλλά ούτε και ασήμαντες στην ιστορία. Γι' αυτό μου άρεσε. Έχω να δω κάτι παρόμοιο από το Freezer. Άλλος ένας καλογραμμένος χαρακτήρας ήταν ο ίδιος ο Broly. Αυτή η ταινία δεν είναι μόνο το κλασικό που λέμε όλοι. Μα ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Goku? Αυτή η ταινία είναι η ιστορία του Broly. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής της και κάνουν τέλεια δουλειά. Μπορώ να σε επιβεβαιώσω εγώ ο ίδιος ότι ο καινούργιος Broly θα σας μείνει αξέχαστος. Πραγματικά θα μπορούσα να σας μιλάω για ώρες για το πόσο τον θεωρώ χίλιες φορές καλύτερο από τον παλιό Broly, ο οποίος ήταν ένας τρελάρας που είχε κλισέ ατάκες. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, μου άρεσε ο παλιός ο Broly. Αλλά δεν μπορούσε σαν κακός να τα βάλει με προσωπικότητες όπως ο Φρίζα ή τον Goku Black που λατρεύω. Τουλάχιστον αυτός εδώ έχει κάποια προσωπικότητα. Όμως δεν νομίζω πως ο Τοριγιάμα πρέπει να πάρει όλα τα συγχαρητήρια εδώ, επειδή έδωσε ωραίους χαρακτήρες, πρέπει να δώσουμε και ένα συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη της ταινίας, τον Τατσούγια Ναγκαμίνε, ο οποίος ίσως θα τον γνωρίζετε από τις επιτυχίες που έχει κάνει όπως η ταινία One Piece, Zeta και πολλά άλλα. Ο άνθρωπος κατάφερε να μας δώσει μια πολύχρωμη ταινία. Δεν υπήρχε σημείο στην ταινία που να μην δεις ωραία χρώματα, να σε αφήνουμε το στόμα ανοιχτό. Τα χρώματα βοηθούν πάρα πολύ τους σκηνοθέτες να βγάλουν κάποιο είδος συνέστημα στις σκηνές που κάνουν, οπότε ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση από τον Ναγκαμίνε. Ακόμα μια έκπληξη της ταινίας ήταν το soundtrack, το οποίο έγινε από την οριχή των Σουμιτόμου και έκανε εξαιρετική δουλειά και αξίζει όλα τα μπράβο που μπορώ να του δώσω. Τέλεια δουλειά. Έχω να δω το πιο καλό soundtrack, ίσως από το Zeta, από τον Kikuchi. Μέχρι ώρας ακούγονται όλα πολύ ωραία. Ωραία ταινία, ωραίες μάχες, ωραίες χαρακτήρες. Και ρωτάτε, κάνα κακό έχει αυτή η ταινία? Ήρθα όμως εγώ να σας πω πως έχει κάποια αρνητικά τα οποία με μπέρδεψαν πάρα πολύ όταν δεν είδα την ταινία. Ένα κακό της ταινίας ήταν ο περίεργος ρυθμός που είχε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Όλα στην ταινία συμβαίνουν τόσο γρήγορα που αναρωτιέμαι γιατί τόσο πιασίνη. Και νομίζω πως όταν την έβλεπα, συνειδητοποίησα πως ήξερα το λόγο τόσο καιρό, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Για όσους δεν γνωρίζουν, όταν ο Ακίρα Τοριγιάμα έγραψε το αρχικό σενάριο για την ταινία και το έδωσε στην Toei, κατάλαβαν πως μια τέτοια ταινία έχει χρόνο τραξίματος μέχρι 3 ώρες. Οπότε αποφάσισαν να κόψουν πάρα πολλά για να βγει περίπου 100 λεπτά. Όπως δηλαδή θα έβγαινε και μια normal animated ταινία. Δυστυχώς όμως για εμάς αυτό που έκανε η παραγωγή χάλασε αρκετά την ταινία, με αποτέλεσμα να νιώθεις πως όλα κυλούν πάρα πολύ γρήγορα και ξαφνιάζεσαι. Ένιωσα πως κάποιες φορές ίσως έπρεπε να μας δείξουν κάτι παραπάνω.
Σε κάποια φάση ένιωσα ότι κάποιος απειλεί την παραγωγή, πως αν δεν τελειώσουν όλα γρήγορα θα πεθάνουν όλοι. Το ξέρω ακούγεται κάπως αυτό, αλλά έτσι ένιωσα. Εάν ξαναφέρουν τη σειρά Dragon Ball Super ή ακόμα κάποια άλλη, θα ήθελα να δω να ξαναπούν τα γεγονότα της ταινίας, όπως κάνανε και με τις δύο προηγούμενες ταινίες. Συν βέβαια να δούμε και αυτά που έκοψαν. Πιστεύω το αποτέλεσμα θα βγει καλύτερο. Ένα άλλο αρνητικό το οποίο κάπως συνδέεται με το προηγούμενο που είπα, είναι πως η ταινία έχει μια περίεργη τάση να κάνει κακό transition. Το transition εννοούμε μια μετάβαση από μια σκηνή σε μια άλλη. Κάποιες φορές ήταν περίεργο και βιαστικό, ούτε που κατάλαβες πως τέλειωσε μια σκηνή και πήγε στην άλλη. Δεν γίνεται μεν πάντα αυτό, αλλά όταν γίνεται είναι ενοχλητικό. Κάποια άλλα μικρά αρνητικά που θα ήθελα να πω είναι ότι κάποιες σκηνές δίνουν πάρα πολύ ένταση μέσα τους ή πίεση. Μπορεί κάτι σοβαρό να συμβαίνει σε μια σκηνή, αλλά λόγω του ότι όλα γίνονται τόσο γρήγορα, δεν το νιώθεις ή δεν το καταλαβαίνεις. Ακόμα, σε κάποια σημεία με ενόχλησε λίγο το CGI, αν και το θεωρώ λίγο ανώτερο από τις προηγούμενες ταινίες που είδαμε, σε κάποια σημεία με τσίνηξε λίγο. Και τέλος, ένα αρνητικό το οποίο δεν με πείραξε πάρα πολύ, αλλά θέλω να το αναφέρω, είναι πως η ιστορία αυτή δεν περιλαμβάνει πάρα πολλούς από τους χαρακτήρες στην γη. Αυτό το θεωρώ λίγο αναμενόμενο, η επόμενη ιστορία της σειράς να μην βασίζεται σε πολλούς από τους ήρωές μας, εφόσον στην προηγούμενη ιστορία του τουρνουά της δύναμης όλοι έδωσαν τη δυνατά τους και ίσως αξίζουν μια ξεκούραση. Το ξέρω, είπα, δεν με ενόχλησε πάρα πολύ, αλλά ήθελα να το πω για σας για να μην αρχίσετε να κρυνιάζετε. Παρ' όλα αυτά, το Dragon Ball Super Broly είναι μια ταινία που χαίρεσε να τη δει στη μεγάλη οθόνη. Με αρκετό χιούμορ, ωραίους χαρακτήρες, καταπληκτικές μάχες, με ωραία χορογραφία και με το καλύτερο animation που θα μπορούσε να μας δώσουν. Θα τολμήσω να πω πως ίσως να είναι η καλύτερη ταινία Dragon Ball, αν και έχω ακόμα πολύ ψηλά την Μάχη των Θεών, που τη λάτρεψα λόγω της ιστορίας της, του ρυθμού της και τους χαρακτήρες της. Αυτή η ταινία είχε και ωραία ιστορία και ωραίους χαρακτήρες, αλλά και ωραίες μάχες. Ίσως όταν την ξαναδώ την ταινία σε Blu-ray να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. Λοιπόν, για να κάνουμε και την ετοιμιγωρία μας. Θετικά. Η πιο όμορφη ταινία Dragon Ball που έχει βγει μέχρι τώρα. Καλογραμμένοι χαρακτήρες και πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Αρνητικά. Περίεργο ρυθμός από την αρχή μέχρι το τέλος, κάποιες σκηνές υστερούσαν από ένταση ή πίεση και περίεργα transition. Αφού λοιπόν σας είπα τη γνώμη μου για αυτή την ταινία, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ το Magic and Destro που με άφησε να πω τα συναισθήματά μου για την ταινία μέσω του YouTube. Θα ήθελα να δω τι θα μου πείτε στα comments. Ήμουν ο Stay Down, ελπίζω να χαρείτε την ταινία μα τη δείτε και γεια σας!